Κυρία Δαμίδου, στην εποχή μας παρατηρούμε μεγάλο έλλειμμα στην συναισθηματική νοημοσύνη και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις δυστυχώς της κοινωνίας με τα φαινόμενα που έχουμε. Εσείς βλέπετε πολύ κόσμο και ασχολείστε με αυτό. Τι εικόνα έχετε? Η εικόνα είναι και ενθαρρυντική και λίγο δυσάρεστη, η αλήθεια είναι. Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το α και το ω στο να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Καλά με τον εαυτό μας, καλά με τους άλλους, στις σχέσεις μας, στην οικογένεια, στους φίλους, στο χώρο εργασίας, γενικότερα στο πώς βλέπουμε τον κόσμο. Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στο πώς αναγνωρίζουμε, στο πώς κατανοούμε, στο πώς διαχειριζόμαστε και στο πώς αξιοποιούμε τα συναισθήματά μας, αλλά και τα συναισθήματα των άλλων. Είναι πάρα πολύ βασικό να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε μόνο θετικά συναισθήματα, έχουμε και αρνητικά συναισθήματα. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι έχουμε θέμα με τη συναισθηματική νοημοσύνη γιατί δεν μπαίνουμε στα αρνητικά συναισθήματά μας, στα πιο σκιερά μας κομμάτια, να το πω έτσι, στις αδυναμίες μας. Αυτό έχει να κάνει λίγο, ίσως, κυρία Δαμίδου, ότι η κοινωνία μας θέλει λίγο τέλειους. Ακριβώς. Και να το προβάλλουμε λίγο τι καλά που είμαστε, τι καλά που περνάμε. Μην δείχνουμε τις αδυναμίες. Ναι, ακριβώς αυτό. Και είναι πολύ κρίμα γιατί δεν είναι αληθινές οι σχέσεις. Πόσο όμορφο είναι όταν ο άνθρωπος πραγματικά σε καταλαβαίνει, έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σου πει μία σκέψη. Πόσο σημαντικό είναι όταν έχεις έναν άνθρωπο να σου κρατήσει το χέρι σε κάποιο πρόβλημα που έχεις. Για να το κάνει κανείς αυτό, χρειάζεται να έχει ανεπτυγμένη τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να σε νιώθει, να σε καταλαβαίνει και να μπορεί να καταλαβαίνει και να νιώθει και τον άλλον και συμπεριλαμβανομένου και των αδυναμιών του. Και αυτό στις σχέσεις είναι πολύ βασικό, σε όλες τις σχέσεις, γιατί για να πηγαίνει καλά και η σχέση χρειάζεται να είμαστε αυτοί που είμαστε, να μην είμαστε κάτι που φαντάζεται ο άλλος, μετά δεν υπάρχει περίπτωση, θα χαλάσει η σχέση στις ερωτικές σχέσεις, παραδείγματος χάρη, αλλά και στις φιλικές και στο χώρο εργασίας. Ειδικά στην παιδική ηλικία, όπου βλέπουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα της εποχής, τι μπορεί να γίνει το σχολείο, την οικογένεια, το περιβάλλον, ώστε να μην βλέπουμε αυτή την, κατά κάποιο τρόπο θα το πω, δυσαρεστημένη γενιά που εκφράζεται έτσι? Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά τα πάντα ξεκινάνε από την οικογένεια. Τα πάντα ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Η λέξη κλειδί στη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση έχει να κάνει με το ότι μπορώ να μπω στη θέση του άλλου και να τον κατανοήσω, να τον νιώσω, να καταλάβω ότι έχει και διαφορετικές πεπιθήσεις και διαφορετικές προθέσεις από εμένα, να έρθω κοντά του. Αυτό συμβαίνει, μάλιστα ο Γκόλμαν το 1995 ήταν ο πρώτος που υπάρχει καταγραφή του EQ, της συναισθηματικής νοημοσύνης. Μιλάει γι' αυτό και μετά έγινε και πάρα πολύ διάσημος και με το βιβλίο του αργότερα. Γράφει και εκείνος, αλλά και οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι που μιλούν για τη θεωρία του νου, όπου αναπτύσσεται στα παιδιά περίπου από 3 ετών και κανονικά ολοκληρώνεται στα 6. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι συνέχεια πάνω από το παιδί τους, να βλέπουν πώς είναι, τις αδυναμίες του, τα δυνατά του σημεία, να το ενθαρρύνουν, να είναι δίπλα τους, να ρωτάνε, παραδείγματος χάρη, στο σχολείο, κάθε μέρα όταν έρχεται, πώς ήταν, αγάπη μου, το σχολείο, πώς πέρασες. Αν πούνε τα παιδιά μια ιστορία, «Α, ο φίλος μου έκανε αυτό και αυτό», «Α, μάλιστα, πώς αισθάνθηκες γι' αυτό, εσύ τι θα έκανες στη θέση του». Να βοηθούν δηλαδή τα παιδιά, τους γονείς, τα παιδιά, να βοηθούν δηλαδή οι γονείς τα παιδιά να βγάλουν στην επιφάνεια όλα τους τα συναισθήματα και να μπουν να τα εκπαιδεύσουν με έναν τρόπο, και πολλές φορές οι γονείς μαζί με τα παιδιά εκπαιδεύονται και εκείνοι. Γιατί και εκείνοι έχουν ένα έλλειμμα από τις προηγούμενες γενιές, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει το «οι άντρες δεν κλαίνε», υπάρχει για τις γυναίκες «μην δείξεις τα συναισθήματά σου, άσε ψίστονα για τις σχέσεις, τέλος πάντων, να το παίξεις δύσκολη στη σχέση». Και άλλα πολλά τέτοια. Και μάλιστα βλέπουμε και όσοι δουλεύουμε με τις νεότερες γενιές ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί στις σχέσεις, στις πρώτες σχέσεις, εκεί στην εφηβεία,
που στην εφηβεία ολοκληρώνεται η ενσυναίσθηση, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Μετά η συναισθηματική νοημοσύνη θα έλεγα ότι αναπτύσσεται μέχρι να φύγουμε από αυτό το κόσμο. Όμως στην εφηβεία έχουμε την ευκαιρία να μπαίνουμε βαθύτερα στα συναισθήματά μας. Αυτό είναι και αυτό που λέμε έχω ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη, να μπαίνω στα βαθύτερα συναισθήματά μου. Οπότε και στην εφηβεία είναι πολύ κρίσιμη περίοδος για να καλλιεργηθεί αυτό. Πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Προεργασία όμως, όπως είπατε, πολύ νωρίτερα. Ακριβώς. Πολύ πρακτικά οι γονείς, όπως είπαμε, τα παιδιά δίνουν και ένα δώρο στους γονείς πάντοτε, γιατί έχουν την ευκαιρία οι γονείς να αναπτυχθούν και να καλλιεργήσουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία όταν ήταν μικρά, σε μικρή ηλικία. Οπότε μαζί κάπως μαθαίνουν. Βέβαια πάντοτε μέσα από το ρόλο του γονιού χρειάζεται να έχεις την οριοθέτηση, να είσαι πάντοτε εκεί για το παιδί σου, να το ενδυναμώνεις. Πολλές φορές πρακτικά, εγώ λέω έτσι στις οικογένειες με τις οποίες εργάζομαι, θα έχετε ένα συγκεκριμένο χρόνο μέσα στην εβδομάδα, θα κάθεστε σε έναν χώρο που θα τον ορίζετε ως έτσι και θα συζητάτε όλοι σας όμως, και οι γονείς και τα παιδιά, για το τι συνέβη αυτή την εβδομάδα. Και θα καλλιεργείτε οι κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι. Θα καλλιεργείτε η ανατροφοδότηση. Θα καλλιεργείτε η ενδυνάμωση των δυνατών σημείων και η απενεχοποίηση των πιο αδύναμων σημείων. Αυτό γίνεται και μόνο με την αναφορά και τη συζήτηση των γεγονών. Ναι. Έτσι. Ναι. Επειδή ναι. Προφανώς όταν τα συζητάει μετά το παιδί, θα συνειδητοποιεί καλύτερα, ακούω και τις συμβουλές. Ξέρετε τι πρόβλημα παρατηρώ, θα το παρατηρείτε σίγουρα στους θεραπευόμενους σας σε όλο αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Έχουν χρόνο οι γονείς για να το κάνουν αυτό. Ναι. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, αλλά απ' την άλλη, εγώ πάντοτε αυτό που λέω είναι ότι από τη στιγμή που επέλεξες να κάνεις ένα παιδί ή περισσότερα, χρειάζεται να κάνεις χώρο και να έχεις χρόνο για αυτό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό θα το βρεις μπροστά σου που λέμε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε την επιθετικότητα. Η επιθετικότητα θα μπορούσε να μειωθεί κατά πάρα πολύ, με πολλούς τρόπους, με αυτούς τους απλούς τρόπους που ακούγονται απλοί, δεν είναι απλοί, γιατί και ο γονιός πρέπει να μπει πάρα πολύ και στα δικά του τα δύναμα σημεία, να παραδεχτεί πολλές φορές ότι έκανα λάθος εκεί. Κορίτσι μου, αγόρι μου, έκανα λάθος. Θα προσπαθήσω να είμαι διαφορετική την επόμενη φορά. Πραγματικά, η επιθετικότητα προέρχεται από μια βαθιά θλίψη, έναν βαθύτερο πόνο που έχουν τα παιδιά, γιατί γιατί δυσκολεύονται να αποδεχτούν τα πραγματικά τους συναισθήματα. Όταν υπάρχει καταπίεση στην οικογένεια, είναι πάρα πολύ σύνηθες να το παιδί να βγάζει μετά επιθετικές συμπεριφορές. Όταν, ας πούμε, μπαίνει στην προεφηβεία ή στην εφηβεία που αισθάνεται τη δύναμη. Το παιδί ολοκληρώνεται στα 22 ο προμετωπιαίος λοβός, νευροβιολογικά δηλαδή αυτό υπάρχει στα βιβλία. Αναπτύσσεται εκεί, ολοκληρώνεται εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να οριοθετώ τον εαυτό μου, να παίρνω την ευθύνη μου, να με νιώθω πιο πολύ εγώ από τα 22 και μετά. Που και πάλι βέβαια εγώ έτσι όπως το βλέπω στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια και πάλι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι η αυτογνωσία. Είναι ομάδες. Είναι από πολύ μικρή ηλικία οι γονείς να είναι θετικοί και ανοιχτοί, να μπουν και οι ίδιοι σε μία διαδικασία αυτογνωσίας, είτε είναι μια ομάδα, μπορεί να έχει να κάνει και με τις τέχνες. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι στη συναισθηματική νοημοσύνη, η τέχνη, ο αθλητισμός, η ποίηση, το θέατρο, βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, γιατί, παραδείγματος χάρη, σε μια ταινία, ταυτίζεσαι με τους πρωταγωνιστές. Και εκεί, μετά, εάν στο σπίτι ή εάν καλλιεργείται αυτό στο σπίτι, στο φιλικό περιβάλλον ή και μετά αργότερα στις ερωτικές σχέσεις, αυτό θα υπάρχει σαν μια καθημερινή ανάγκη που είπαμε πριν σε σχέση με το χρόνο. Είναι δηλαδή το αίσθημα του ανήκει, η υπαγωγή σε μια ομάδα, ώστε πέρα από το σχολείο και την οικογένεια να καλλιεργούνται και εκεί οι δεξιότητες.
Πάρα πολύ σημαντικό είναι. Μέσα στην ομάδα, μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από ομάδες μουσικής, αυτογνωσίας, θεατρικού παιχνιδιού, τι να πω, και κοινωνικής προσφοράς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι καλλιεργείται και η αλληλεγγύη, το να συναισθάνομαι, το να νιώθω τον άλλον. Γιατί χρειάζεται πρώτα να δω εγώ που βρίσκομαι και πώς είμαι. Οπότε καλλιεργείται η συνεργασία, καλλιεργείται η ευγενής άμυλα, καλλιεργείται η... Τα χαρακτηριστικά αυτά που φαίνεται ότι λείπουν. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Όσον αφορά αυτό που είπατε, που σχετίζεται με την καταπίεση των συναισθημάτων μας, ναι, εξού και αυτά τα αποτελέσματα, για παράδειγμα στις ανθρώπινες σχέσεις, ο άντρας πρέπει να δείχνει πάντα ότι είναι δυνατός και ότι είναι τόσο ευαίσθητος, και η γυναίκα από την άλλη δεν πρέπει, στην αρχή όπως το είπατε, δεν πρέπει να δείξει τα συναισθήματά της για να ψήσει τον άλλον. Κάπως έτσι. Τι συμβουλές θα δίνατε ή δίνετε σε θεραπευόμενους όσον αφορά, γιατί νομίζω και στην ενήλικη ζωή, άμα καταπιέζει το συναίσθημά σου, ακόμα και σε κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει προβλήματα, έτσι. Επειδή είμαι και θεραπεύτρια ζεύγους, βλέπω πάρα πολύ συχνά μεγάλες αγάπες και μεγάλοι έρωτες να διαλύονται. Γιατί βγαίνει αυτό το κομμάτι που λέμε το εσωτερικό μας παιδί. Αυτό το παιδάκι το οποίο θέλει να αναγνωριστεί, θέλει να δικαιωθεί. Πολύ πρακτικά λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μιλάς για ό,τι αισθάνεσαι. Όταν είσαι σε μία σχέση, τον αγαπάς τον άλλον για όλα του, για όλες τις πτυχές του. Οπότε θα, παραδείγματος χάρη, μια δυναμία που μπορεί να ξέρεις ότι έχει, ας πούμε, η σύντροφό σου, θα το σκεφτείς διπλά και τριπλά εάν θα συμπεριφερθείς με έναν τρόπο που γνωρίζεις μετά θα στεναχωρηθεί πολύ, θα πληγωθεί πολύ, θα θυμώσει. Ο θυμός από κάτω, είπαμε, έχει πολύ πόνο. Οπότε, αν τα ζευγάρια μπορούν να μιλάνε ανοιχτά για αυτόν τον πόνο και για το φόβο, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Πάρα πολύ. Και πιάνει αυτό με ζευγάρια τα οποία βλέπετε. Βέβαια, φυσικά, φυσικά. Και μάλιστα κάνουμε και πολύ πρακτικά πράγματα, πρακτικές ασκήσεις. Καταγράφουν αυτά τα οποία κάποιες φορές στην καθημερινότητα, ας πούμε, ξεχνάμε και τα υπογράφουν. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Είναι όπως αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με τους γονείς και τα παιδιά. Να καθόμαστε, να δίνουμε το χρόνο, να παίρνουμε το χώρο μέσα στην εβδομάδα μας να μιλάμε για τα πάντα. Και επίσης, πολλές φορές φοβόμαστε να μιλήσουμε για πολύ σκιερά μας κομμάτια, δύσκολα μας κομμάτια. Όταν φοβάσαι να μιλήσεις για το πιο δύσκολο σου κομμάτι, να ξέρεις ότι αν μπεις σε αυτό το πηγάδι, θα βγεις στο φως, 100%. Μας λέτε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε την άβυσσο, έτσι. Ναι. Το κοιτάμε κατά. Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Και ό,τι και να λένε σε σχέση και για τα νέα τα παιδιά μιλάω, έτσι, και για τις νέες τις σχέσεις, τη νέα γενιά. Δεν μπορεί να βασιστεί μια αληθινή σχέση σε ψεύτικα ιδανικά και αξίες. Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αξίες, έχει το σεβασμό, έχει την ειλικρίνεια, έχει την αποδοχή, έχει την αναγνώριση. Έχει την πέσα. Έχει την πέσα, ακριβώς. Ναι, ναι. Που δεν, και αυτό φαίνεται ότι εκλείπει. Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Νταμίνδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.